Χαίρετο και πάλι φίλοι μου, είμαι ο Σπύρος Ζιγούρη. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα αρθρώματα ή αλλιώ έχουμε στο μυαλό μας άρθρωμα. Είναι ένα αρχείο, ένα πρόγραμμα στην Python που μπορεί να αποτελείται από πολλά αρθρώματα, από πολλά αρχεία. Πάμε να δούμε τι είναι αυτά τα αρθρώματα. Ένα άρθρωμα, ένα module, είναι ένα αρχείο αποτελούμενο από κώδικα Python, όπου μέσα σε αυτό ορίζουμε συναρτήσεις, κλάσει, αλλά και μεταβλητές. Κοιτάξτε, αυτά θα τα δούμε και συνέχεια. Μπορεί να είναι functions, classes and variables. Είναι αντικείμενα αυτά. Οτιδήποτε υπάρχει μέσα στην Python είναι αντικείμενα. Τα πιο απλά αντικείμενα είναι οι μεταβλητές. Θα μιλήσουμε στα επόμενα βαθύματα για τι classes και τα functions που έχουμε πει για τι συναρτήσει. Μην ξεχνάμε ότι πολλέ φορέ τα αρθρώματα ω ορολογία τη συναντάμε και ω μονάδα λογισμικού. Και τα αρθρώματα χρησιμοποιούνται γιατί με αυτά μπορούμε να οργανώσουμε με λογικό τρόπο ένα κώδικα Python. Η ομοδοποίηση σχετικού κώδικα σε ένα άρθρωμα κάνει τον κώδικα ευκολότερο στην κατανόηση και στη χρήση του και μπορούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε ένα αριθμό συναρτήσεων σε άλλα προγράμματα που γράφουμε. Το έχουμε δει αυτό. Πολλέ φορέ καλούμε μια συνάρτηση μέσα σε ένα πρόγραμμα. Για να δημιουργήσουμε ένα άρθρομα, γράφουμε σε ένα αρχείο ένα σύνολο. Κοιτάξτε, αυτό είναι το αρχείο σχετικών μεταξύ των συναρτήσεων. Πολύ ωραία. Γράφω εδώ πέρα τι συναρτήσει. Define display good morning, return good morning. Define display good afternoon, return good afternoon. Και define display good night, return good night καθώς και μεταβλητέ και το αποθηκεύουμε με επέκταση .py, χαρακτηριστικό για αρχεία Python, πολύ ωραία, κάνουμε save as και εδώ πέρα κάνουμε ένα test .py. Το άρθρωμα είναι αυτό τώρα, κοιτάξτε, ένα module, αυτό λέγεται τώρα άρθρωμα, είναι ένα αρχείο στην ουσία. Έχω συναρτήσεις του αρθρώματος, έχουμε οι κλάσει οι μεταβλητές, οι συναρτήσεις. Για να χρησιμοποιήσουμε ένα άρθρωμα σε ένα πρόγραμμα, είπαμε ότι ένα πρόγραμμα αποτελείται από πολλά αρθρώματα, θα πρέπει να το εισάγουμε σε αυτό με την εντολή import. Άρα δημιουργούμε ένα άλλο αρχείο, να εδώ πέρα, new file, το σώνουμε σαν display.py, python πάλι, πολύ ωραία. Να το, το δεύτερο αρχείο τώρα, πληκτρολογούμε import και το όνομα του αρθρώματος, import και no test, test.py είναι το άρθρο εδώ πέρα, ωραία. Τώρα σε αυτό το αρχείο μπορούμε να καλέσουμε, εισάγουμε δηλαδή, μία από τις συναρτήσεις του αρθρώματος κοιτάξτε, και στο τέλος εκτελούμε το πρόγραμμα. Κοιτάξτε, αυτό το άρθρωμα εισάγεται τώρα σε αυτό το αρχείο εδώ πέρα. Άρα κάνω import test και μετά κάνω print test.display goodnight. Αυτή τη συνάρτηση, το goodnight, από το άρθρωμα test.py. Αυτή είναι η συνάρτηση, έτσι. Να η συνάρτηση. Και αν το τρέξω, κοιτάξτε θα μου βάλει good night, θα μου το επιστρέψει. Να το, return good night. Η σύνταξη τώρα της εντολή import είναι import module 1, module 2, module 3, αναλόγως πόσα αρθρώματα έχουμε μέσα στο πρόγραμμα και επίσης ποια συγκεκριμένα αρθρώματα θέλουμε να εισάγουμε μέσα στο πρόγραμμά μας. Με την εντολή αυτήν εισάγουμε ένα ή περισσότερα αρθρώματα στο πρόγραμμά μας. Προσοχή τώρα εδώ πέρα, όταν όμως έχουμε την εντολή from import, όχι import, From module name, ένα όνομα, module 1 παραμοσχάρη, import name 1, name 2, name 3. Ωραία. Τότε υπάρχει διαφορά. Γιατί κάνω from test, import display good afternoon, print display good afternoon. Κοιτάξτε, εδώ πέρα εισάγουμε τα αντικείμενα που θέλουμε από ένα module, από ένα άρθρομα. Οπότε εδώ πέρα εισάγω μόνο το display good afternoon. Εισάγουμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δυνατότητε παραμοσχάρη συναρτήσει του αρθρώματος χωρίς να εισάγουμε ολόκληρο το άρθρωμα στο πρόγραμμά μας. Προσοχή εδώ πέρα, αν το τρέξω έχω good afternoon. Αν μέσα στο πρόγραμμα γράψω .display good night, αυτό υπάρχει σφάλμα, δεν εκτελείται έτσι. Είναι λάθος αυτή η εντολή, διότι δεν έχω κάνει εισαγωγή το display good night. Έχω κάνει μόνο το display good afternoon. Κοιτάξτε όμως ένα κολπάκι που μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τη from import συνοδευόμενη με ένα αστερίσκο. Κοιτάξτε from ένα άρθρομα from module name, import αστερίσκος. Κοιτάξτε εδώ πέρα, εισάγω στην ουσία όλα τα περιεχόμενα από ένα άρθρωμα με την εντολή from module name, import αστερίσκος. Με αυτή την εντολή έχουμε τη δυνατότητα να εισάγουμε όλα τα περιεχόμενα από ένα άρθρωμα. Κοιτάξτε εδώ πέρα, όλα τα περιεχόμενα είναι το display good morning, display good afternoon, display good night. Πολύ ωραία από αυτό το άρθρομα και from test import αστερίσκος εισάγω όλα τα περιεχόμενα από αυτό το άρθρομα και μετά εκτελώ τις εντολές print display good afternoon, print display good morning και αν το τρέξω θα μου επιστρέψει good afternoon, good morning. Έτσι, με το αστερίσκο έχω εισάγει όλα τα περιεχόμενα, όλα τα αντικείμενα από το test.py στο display.py. Μεγάλη προσοχή τώρα, αν γράψω print test.display goodnight είναι λάθος δεν έχω import test, έχω from test, import everything, όλα όσα υπάρχουν μέσα στο test.py. Αυτή η εντολή είναι λάθος, την εκτελούμε εφόσον έχουμε import test, from test, import όλα, πρέπει να γράψουμε πριν display good afternoon, έτσι, όχι με το dot notation. Ας κάνουμε πάλι διαφορά μεταξύ του import και του from import. Κοιτάξτε, όταν έχω σκέτο το import, για να έχουμε πρόσβαση σε μια συνάρτηση ή σε μια μεταλλητή από ένα άρθρομα, θα πρέπει να προσδιορίσουμε το όνομα του αρθρώματο και το όνομα τη συνάρτηση ή τη μεταβλητή χωρισμένα με τελεία. Έτσι, όπω είναι εδώ πέρα, import test print test τελεία display good night. Αυτή η μορφή ονομάζεται συμβολισμό με τελεία. Όταν όμω ένα άρθρωμα εισαχθει με την ολή from άρθρωμα import, from module import, αστερίσκο, τότε μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα στοιχεία του αρθρώματο κατευθείαν χωρί να γράφουμε από μπροστά το όνομα του αρθρώματο. Πολύ ωραία. Δεν έχουμε test.displayGoodNight. Δεν ισχύει αυτό. Μόνο print display good morning, print display good afternoon. Εδώ πέρα βλέπουμε από το test έχω εισάγει όλα τα αντικείμενα, όλα τα δεδομένα. Έχω εισάγει όλα τα περιεχόμενα του test. Αυτό να το θυμάστε πάρα πολύ καλά. Και πριν τελειώσουμε το πρώτο μάθημα για τα αρθρώματα, α κάνουμε ένα πρόλογο για το επόμενο. Θα μιλήσουμε για κάποιε συναρτήσει που είναι built-in, ενσωματωμένε και κάποιε συναρτήσει που υπάρχουν σε εξωτερικά αρθρώματα. Στην Python μπορεί κανεί να χρησιμοποιήσει τι ενσωματωμένε στο περιβάλλον συναρτήσει, τι built-in, αυτέ που ξέρουμε, οι οποίε περιλαμβάνονται στη γλώσσα Python και είναι πάντα διαθέσιμε για χρήση κατευθείαν στο πρόγραμμα, στον πρόγραμμα δηλαδή. Για παράδειγμα, συναρτήσει Float, ABS, Int, Power, Div Mode και String. Ωραία αλλά υπάρχουν εκτός των ενσωματωμένων συναρτήσεων οι συναρτήσεις που υπάρχουν σε εξωτερικά αρθρώματα οι οποίες για να χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να εισαχθούν στο πρόγραμμα με την εντολή import ή την from import με τα modules, τα αρθρώματα, πολύ ωραία και έχουμε τις συναρτήσεις που ορίζονται από τον πρόγραμματιστή με τη δήλωση define, με το def που έχουμε δει, πολύ εύκολο, ωραία και έτσι στο επόμενο μάθημα θα μιλήσουμε για την πρώτη βιβλιοθήκη, το Standard Library, από το Σπύρο Ζιγούρη, το VideoLearner.com και το κανάλι μου στο YouTube. Γεια σας!